εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και δίνουμε τη μάχη ενάντια στην κατάπτυστη τροπολογία που διαταράσσει και θρηματίζει κάθε παιδαγωγική σχέση μέσα στην τάξη. Ενάντια στην τροπολογία που ανοίγει το δρόμο στην επιστράτευση, στην εργασία εξ αποστάσεως ακόμα και σε περίοδο απεργίας. Είμαστε εδώ ενάντια στο κατάπτυστο πολυνομοσχέδιο που η κυβέρνηση νομίζει ότι εν μέσω πανδημίας, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση φυσικά, μπορεί να μας πιάσει στον ύπνο και να περάσει όλα όσα οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές έχουμε εδώ και χρόνια καταδικάσει. Είμαστε εδώ γιατί απαιτούμε μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια στα σχολεία, για καινούργια σχολικά κτίρια, για αίθουσες που να πληρούν τις προϋποθέσεις, για όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής που πρέπει δωρεάν να διατεθούν στα σχολεία και όχι με έξοδα των γονιών. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι σε συνθήκες πανδημίας βρήκαν την ευκαιρία να μας πιάσουν στον ύπνο και να περάσουν όλα τα εφιαλτικά τα οποία ονειρεύονται και σκέφτονται. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, όλοι στον αγώνα. Ο Σύλλογος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σωκράτης χαιρετίζει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα που εν μέσω πανδημίας βρέθηκαν δίπλα στους μαθητές τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο διέθεταν. Όχι για να πάρουν τα εύσημα της κυβέρνησης, αλλά αυτό που η συνείδησή τους επέβαλε, σεβόμενοι το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί και ως παιδαγωγοί. Εν μέσω αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης και ενώ οι εκπαιδευτικοί έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει προς ψήφιση το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία με κλειστά σχολεία, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς έγκλειστους στα σπίτια σε υποχρεωτική καραντίνα. Ένα νομοσχέδιο, συνάδελφοι, που έχει στο στόχαστρο τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του σχολείου. Μέτρα που εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις εδώ και χρόνια επεξεργασμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και του ΣΕΒ, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το νομοσχέδιο προωθεί ένα σχολείο φτηνών, αυξάνει το μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, που θα οδηγήσει σε συγκομεύσεις, καταργήσεις τμήματων και απολύσεις εκπαιδευτικών. Εμπλέκει τους γονείς και την τοπική διοίκηση στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου για να μετακυλήσει στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας μέρος του κόστους του σχολείου. Ένα σχολείο που θα εντατικοποιεί περισσότερο τον μαθητή, βάζοντας νέους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Τράπεζα θεμάτων, επαναφέρει τη βάση του 10, αυξάνει τα διαγωνιζόμενα μαθήματα. Ένα σχολείο που ο εκπαιδευτικός θα είναι υποταγμένος, φημωμένος. Το νομοσχέδιο προβλέπει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με όλες τις τιμωρητικές διατάξεις Γαβρόβλου. Ένα σχολείο που ο μαθητής θα βρίσκεται σε καταστολή. Επαναφέρει την αναγραφή της διαγωγής στα πολιτήρια και τις πολυήμερες αποβολές στο όνομα της πειθαρχίας των μαθητών. Ένα σχολείο που ενισχύεται παραπέρα η ιδιωτικοποίησή του με χορηγούς κατηγοροποίηση σχολείων, επαναφέρει πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ένα σχολείο, συνάδελφοι, που οι δεξιότητες θα έχουν τον πρώτο λόγο στον αναλυτικό πρόγραμμα εις βάρος των άλλων μαθημάτων και βάζει ειδικότητες ακόμη και στον νηπιαγωγείο, ξεκινώντας από τα αγγλικά, όταν το νήπιο δεν έχει κατακτήσει ακόμη τη μητρική του γλώσσα. Οι ανάγκες της αγοράς πάνω από τις ανάγκες του προσχολικού παιδιού. Εμείς, συνάδελφοί μου, οραματιζόμαστε και παλεύουμε για ένα άλλο σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, που θα καλύπτει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες με εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες που ζούμε, προχωρά από το ένα τόπιμο στο άλλο. Ψήφισε 8 Μαΐου τροπολογία που προβλέπει την ταυτόχρονη διαζώση στη διδασκαλία και τη ζωντανή αναμετάδοσή της από την τάξη. Αυτή η ρύθμιση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών.
μετατρέπει τα σχολικά μαθήματα σε Big Brother. Εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να εκθέσουμε τους μαθητές μας, ούτε εμάς τους ίδιους, σε αυτόν τον κίνδυνο. Θα προστατέψουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας και δεν θα την αφήσουμε να γίνει τηλεοπτικό σόου. Τώρα είναι ώρα εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, να οργανώσουμε την πάλι ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης. Το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Να αποσυρθεί τώρα η τροπολογία για τις κάμερες. Δυναμώνουμε τον αγώνα δίπλα στο σωματείο μας για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεών μας, για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Έχουμε τη δύναμη και την πείρα. Μπορούμε να τους εμποδίσουμε. Το σωματείο μας, ο Σωκράτης, θα βρεθεί και θα πρωτοστατήσει σε αυτούς τους αγώνες. Καλή δύναμη και καλό αγώνα! Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης χαιρετίζει τη σημερινή μας κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση που έρχεται σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων, καθώς το εκπαιδευτικό κίνημα, το γονεϊκό κίνημα, το μαθητικό κίνημα δεν υπέστειλε σημαία. Και μέσω πανδημίας έσπασε την πολιτική καραντίνα, το σιωπητήριο που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση και διαδήλωσε, προσπάθησε να ενημερώσει την κοινή γνώμη για όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα σε όλους τους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς ενώσαμε τη φωνή μας με όλους τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους. Ήρθαμε εδώ για να διατρανώσουμε ένα μεγάλο όχι απέναντι στην τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση που μετατρέπει την τάξη σε Big Brother, σε ένα κακόγουστο reality, προσπαθώντας να αντικαταστήσει τη φυσική εκπαιδευτική διαδικασία με την online παρακολούθηση του μαθήματος, ανοίγοντας δρόμο για μελλοντικούς αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς, υπηρετώντας τη λογική κόστους ωφέλους. Και είμαστε σίγουροι ότι σκοπό έχει να μειώσει τις προσλήψεις αναπληρωτών και να, σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου, πραγματικά να επιβάλλει μια ταξική πολιτική, έναν εξορθολογισμό που δεν έχει προηγούμενο. Θα κλείσουν σχολεία με το ελάχιστο όριο των 20 μαθητών στην τάξη, θα κλείσουν νηπιαγωγεία, εν μέσω πανδημίας θα επιδιώξουν να συγκροτήσουν τους μαθητές μας φτιάχνοντας τμήματα 26άρια. Το πολυνομοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια αντιλαϊκών εκπαιδευτικών σχεδιασμών. Η δήλωση της Υπουργού Παιδείας ότι το κράτος έχει συνέχεια πραγματικά αποτυπώνεται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, καθώς ενσωματώνει ακέραιο τον νόμο Γαβρόγλου που καθιερώνει το προσοντολόγιο στους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών, απαξιώνοντας στοιχείο και προϋπηρεσία, αφήνει στο ακέραιο την αντιδραστική κρατική αυτοαξιολόγηση και θα φέρει προσεχώς σε ψήφιση και την ατομική αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση που θα λειτουργήσει ως μαστίγιο για να επιβληθούν όλα τα εκπαιδευτικά μέτρα και δεν θα έχει καμία σχέση με την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν θέλει η κυβέρνηση να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να υλοποιήσει τώρα τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και των γονιών, να βάλει το χέρι στον κρατικό προϋπολογισμό και να κάνει γενναία χρηματοδότηση, να μην προχωρήσει το σχολείο της αγοράς, που θα είναι ένα σχολείο φτηνό για το κράτος, ακριβό για τους γονείς και εξαντλητικό, πραγματικά αποκρουστικό για μαθητές και για εκπαιδευτικούς, και θα πρέπει τώρα να αποσύρει την κατάπτυστη τροπολογία. Συνεχίζουμε, δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της παιδείας, λέμε όχι στην τράπεζα θεμάτων, καθώς αυτό που λέμε το σχολείο της αγοράς θα προχωρήσει με ακόμα πιο γρήγορα βήματα, με τους γονείς που θα βάζουν βαθιά στο χέρι στην τσέπη, με παιδιά της λαϊκής οικογένειας που δεν θα μπορούν πραγματικά να περάσουν το κατόφλι μιας ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Θέλουμε ίσα δικαιώματα για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Τώρα η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα για να ανοίξουν ασφαλείς όρους τα σχολεία, να μονιμοποιήσει τις καθαρίστριες. Δεν έχουμε περιθώριο για αλχημίες και για άλλα πειράματα. Το Σεπτέμβρης είναι κοντά και εκεί ο βασιλιάς που είναι γυμνός, το αστικό κράτος, θα δείξει πραγματικά τη γύμνια του. Τώρα αυτή τη στιγμή να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν με ασφαλείς όρους τα σχολεία. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μετά από 2 μήνες που μαζί με τις οικογένειές μας περάσαμε δύσκολες στιγμές.
και τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει εδώ. Παρ' όλα αυτά, δεν σοπάσαμε στιγμή. Μείναμε δυνατοί και συνεχίσαμε να διεκδικούμε. Ως μαθητές, μέσα στην καραντίνα, συνεχίσαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Διεκδικήσαμε και καταφέραμε με τον αγώνα μας τη μείωση της ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ήδη εξαγωγή των προαγωγικών. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα σε ισότιμη πρόσβαση για όλους τους μαθητές στη τηλεκπαίδευση. Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, η κυβέρνηση με θράσος τόλμησε να καταθέσει το απαράδεκτο νομοσχέδιο για την παιδεία. Οι μαθητές, μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, δεν μείναμε σιωπηλοί. Καταδικάσαμε το νομοσχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις και είμαστε ακόμα μια φορά σήμερα εδώ να στηρίξουμε τους καθηγητές και τους γονείς μας που παίρνουν θέση σε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Το νομοσχέδιο επαναφέρει την τράπεζα θεμάτων, δηλαδή εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε κάθε τάξη του λυκείου. Ακόμα φέρνει το κόντρα μάθημα στην τρίτη λυκείου, δηλαδή οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης θα εξετάζονται στα μαθηματικά και της θετικής στην ιστορία και αυξάνει τα εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο. Φυσικά με αυτά τα μέτρα ούτε κινείται το ενδιαφέρον μας για περισσότερα μαθήματα, ούτε μας προσφέρεται ουσιαστική μόρφωση. Επιπλέον, δηλώνουν ότι υπάρχει σκέψη για συνυπολογισμό του βαθμού όλων των τάξεων του λυκείου, όπως και για μείωση εισακταίων στα ΑΕΗ και εφαρμογή ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μέσα σε όλα αυτά, επαναφέρουν και τις τριήμερες έως πενταήμερες αποβολές και τον τίτλο διαγωγής στο απολυτήριο, ουσιαστικά ως μέσα καταστολής και εκφοβισμού των μαθητών. Όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, διεκδικούμε κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας μας, άρα και των οικογενειών και των καθηγητών μας. Απαιτούμε να προσληφθεί άμεσα όσο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας χρειάζεται σε όλα τα σχολεία που να καθαρίζει κατά τη διάρκεια της μέρας και μόλις κλείνουν, όχι μόνο μετά. Το κράτος να διαθέσει αλλά και να ανανεώνει τα απαραίτητα μέσα προσωπικής υγιεινής και προστασίας, μάσκες, απολυματικά κτλ. Να γίνονται μαζικά τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για να περιορίζεται γρήγορα η μετάδοση του ιού, καθώς και ο φόβος πολλών οικογενειών. Ακόμα, να παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για όσους μαθητές το έχουν ανάγκη. Να δώσουν πίσω τα χρήματα για τις εκδρομές που δεν έγιναν και για τους μαθητές που συμμετέχουν στη μαθητεία να εξασφαλιστεί ότι θα πληρωθούν και θα διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας τους. Επίσης, όπου απαιτείται η μεταφορά μαθητών, ειδικά μουσικών, καλλιτεχνικών σχολείων και ΕΠΑ λόγω απόστασης, να εξασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν μετακίνησή τους με περισσότερα δρομολόγια. Τέλος, απαιτούμε εμείς, οι γονείς και οι καθηγητές μας, να πάρουν πίσω την απαράδεκτη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για online αναμετάδοση των μαθημάτων. Ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα, το τι λέγεται ανάμεσα στους μαθητές και τον καθηγητή, το τι θα πει ο κάθε μαθητής εν ώρα μαθήματος, δεν μπορεί να γίνει με όρους τηλεοπτικού reality, χωρίς καμιά εγγύηση ότι δεν θα μαγνητοσκοπηθεί και διαδοθεί σε άσχετα μέσα. Μέσα στην τάξη μαθαίνουμε όλοι μαζί, ανταλλάσσουμε απόψεις, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αισθανόμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πλάκα. Είναι επικίνδυνη και αντιπαιδαγωγική πράξη αυτά να βιντεοσκοπούνται. Αν όντως η κυβέρνηση νοιαζόταν να μην χάσει το μάθημα κανένας μαθητής που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, θα είχε δώσει σε όλους τους μαθητές τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση, αντί να φτάζει τάμπλετ για όλους που έγιναν δανεικά για ελάχιστους. Απαιτούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και να πάρει πίσω το νομοσχέδιο που χαρίς καμία ντροπή κατέθεσε εν μέσω πανδημίας. Να δοθεί τώρα έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα σχολεία. Δεν δεχόμαστε ως απάντηση το δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Πρόκειται για τις ζωές μας. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση. Θα μας βρει ξανά απέναντι τόσο για την ασφαλή και ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία, όσο και για το νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο. Καλή δύναμη. Εκ μέρους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τη δίθεν αναβάθμιση του σχολείου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αποφάσεις ομοσπονδιών και εκατοντάδων ενώσεων γονέων σε όλη τη χώρα που καταδικάζουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται ως κλιμάκωση στη χρόνια επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας.
ένα νομοσχέδιο που έρχεται να ολοκληρώσει σε πολλούς τομείς ό,τι δεν πρόλαβαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα νομοσχέδιο που υποκλίνεται στις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Ήταν σαφής η Υπουργός όταν ρωτήθηκε γιατί έφερε η κυβέρνηση το νομοσχέδιο εν μέσω καραντίνας, απαντώντας ότι το κράτος έχει συνέχεια. Της απαντάμε λοιπόν ότι και οι αγώνες μας έχουν συνέχεια και θα κλιμακωθούν. Αγωνιστήκαμε μαζί με τα παιδιά μας, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ενάντια στο Λύκειο Γαβρόπουλου. Αγωνιστήκαμε ενάντια στην Τράπεζα Θεμάτων που η σημερινή κυβέρνηση την επαναφέρει. Δεν μείναμε σιωπηλοί εν μέσω πανδημίας, αλλά προβάλαμε αιτήματα που θα διασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την ισότιμη μόρφωση των παιδιών μας. Οι γονείς αντιστεκόμαστε στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία, γιατί είναι απέναντι από τις ανάγκες των παιδιών μας για μόρφωση. Αντιστεκόμαστε σε ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τους μαθητές στην τάξη, που εντείνει την αδιοριστία των εκπαιδευτικών, που μετατρέπει το σχολείο σε εξεταστική αρένα και βάζει εμάς τους γονείς να βάζουμε το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη για τη μόρφωση των παιδιών μας. Αντιστεκόμαστε σε ένα νομοσχέδιο που ενισχύει τη λογική της αποσπασματικής γνώσης μέσα από δεξιότητες, που αξιολογεί το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς με τους νόμους της αγοράς, θέλοντας ένα σχολείο που θα λειτουργεί σαν επιχείρηση παροχής αποσπασματικής γνώσης, που μετατρέπει το σχολείο σε στούντιο του Big Brother με τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος. Καλούμε μαθητές και εκπαιδευτικούς μαζί με τους γονείς να εντείνουν τη δράση τους για να ακυρώσουν τις αλλαγές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Καλούμε σε έναν αγώνα που θα βάζει στο προσκήνιο το σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε υποδομές. Ένα σχολείο δημόσιο, δωρεάν, με σύγχρονα βιβλία και εργαστήρια, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με όλο το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Άμεση διεκδίκηση σήμερα είναι, με το πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη, να μην υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό κενό. Να μην υπάρχει σχολείο χωρίς προσωπικό καθαριότητας. Αυτό απαιτεί μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τώρα. Αυτό απαιτεί μόνιμες προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σήμερα. Κλείνοντας και από αυτό το βήμα, θέλουμε ως γονείς να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εν μέσω πανδημίας και χωρίς τα απαραίτητα μέσα μπήκαν μπροστά για να μην διακοπεί βία η μόρφωση των παιδιών μας. Αγωνίστηκαν, αλλά στάθηκαν και δίπλα στα προβλήματα των μαθητών. Καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται για τη μόρφωση που έχουμε ανάγκη. Αρκετά ήδη πληρώσαμε για μία φθηνή σε περιεχόμενο εκπαίδευση. Δεν θα ξαναπληρώσουμε εμείς τα σπασμένα τους. Με τους αγώνες μας μπορούμε να ακυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους.